μικρό βίντεο πριν εμφανιστείς που είχε να κάνει με τον μπαμπά σου. Νομίζω ότι ουσιαστικά με το άκουσμα Μπακογιάννης, το μυαλό μας πηγαίνει σε όλους στον Παύλο Μπακογιάννη, στον μπαμπά σου. Δεν ξέρω, ήσουν 11 χρονών όταν συνέβη η δολοφονία του πατέρα σου. Πέρασαν τα χρόνια, δεν ξέρω πώς το διαχειρίστηκες. Διάβασα διάφορα πράγματα. Πώς πήγες και κλείστηκες σε ένα σχολείο στην Αγγλία. Πώς όταν πήγες φαντάρος και έγινες αλεξιπτωτιστής, θεώρησες ότι ήταν καλύτερα το στρατιωτικό και αυτό που βίωνες εκεί από ότι ήταν στο σχολείο. Δεν πέρασες και την πιο φυσιολογική ζωή ενός έφηβου. Γιατί θεωρώ ότι μετά τα 11 χρόνια ήσουν ακόμα παιδί και σε 3-5 χρόνια έχεις γίνει έφηβος. Σήμερα υπάρχει κάτι που θέλεις να εξηγήσεις, κάτι που ακόμη δεν το έχεις εξηγήσει, κάτι που θες να μοιραστείς. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάω για τον μπαμπά μου, έτσι. Γιατί? Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο και κυρίως να το κάνω και δημόσια. Γιατί εντάξει, υπάρχει ο Παύλος Μπακογιάννης που για πολλούς σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και που αν θέλεις ανοίξει την ιστορία, υπάρχει όμως και ο δικός μου μπαμπάς. Ναι. Υπάρχει ο παππούς των παιδιών μου. Δυσκολεύομαι λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολύ. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι αυτό που σου είχα πει στην αρχή. Να τον ξετροπιάζω. Και εγώ ξέρεις, είμαι και φανατικός τοπικιστής. Αγαπώ πάρα πολύ την Βρετανία, αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου, αγαπώ πάρα πολύ την περιφέρειά μου και νομίζω ότι για να το πετύχω αυτό θα πρέπει να έχω απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ξέρεις, επιμένω σε αυτή τη φράση. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Το να καταφέρουμε να βάλουμε φυσικό αέριο σε όλα τα αστικά κέντρα της περιφέρειάς μας, που είναι αυτό που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, ένα από αυτά που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σε κάποιον στην κεντρική πολιτική σκηνή μπορεί να μην λέει πολλά. Σου λέει εντάξει, δεν θα ασχοληθεί κανένα στην τηλεόραση με αυτό, δεν θα γράψει κανένα στην εφημερίδα, κανένα παραπολιτικό γι' αυτό. Όμως σκέψου, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδιά, Λαμία, Άμφισσα Καρπενήσι να έχουν φυσικό αέριο. Τι σημαίνει αυτό για αυτούς τους ανθρώπους? Θα πληρώνουν 30% λιγότερο για τη θέρμανση. Και τι χειμώνα έχουν αυτά τα μέρη. Μα ακριβώς. Ναι. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς με αυτό. Πολλοί κόσμος λέει ότι αν ζούσε ο μπαμπάς σου θα μπορούσε να ήταν και πρωθυπουργός. Εντάξει, νομίζω ότι αγαπούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους ο ίδιος. Και μίλησε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή για την Ελλάδα για την ανάγκη εθνικής συμφιλίωσης. Μάλιστα. Μισείς ακόμα τους τρομοκράτες? Είμαι ένας άνθρωπος με τις μικρότητές μου, με τις αδυναμίες μου. Υπάρχουν πράγματα που θέλω να ελπίζω πολλά που μπορώ να ξεπεράσω. Υπάρχουν όμως και κάποια που δεν ξεπερνιόνται. Ναι. Ρώτησες ποτέ γιατί έψαξες να βρεις γιατί τον μπαμπά μου? Τόση πολιτική, ας πούμε, μέσα στο μυαλό σου, γιατί τον πατέρα μου? Τι ήταν αυτό που εκπροσωπούσε? Νομίζω πως ναι. Το έψαξα πάρα πολύ. Νομίζω λογικό είναι, έτσι. Για πάρα πολλά χρόνια με έχει απασχολήσει αυτό το βρήκες γιατί. Απάντηση. Δεν βρίσκεις ποτέ μια ολοκληρωμένη απάντηση. Δηλαδή δεν μπορείς να πιστείς ποτέ απολύτως. Γιατί το ίδιο, ας πούμε, το έγκλημα είναι απονεννοημένο, έτσι. Συμφωνώ. Δηλαδή σκέψου, πας και αφαιρείς μια ανθρώπινη ζωή για οποιονδήποτε λόγο. Δεν μπορεί να το συλλάβει εύκολα ο νους του ανθρώπου. Οι ίδιοι λένε ότι το κάνανε ακριβώς γιατί αυτός ο άνθρωπος γεφύρωνε την αριστερά με τη δεξιά. Γιατί ουσιαστικά μιλούσε για ένα νέο πολιτικό πολιτισμό. Ξέρεις, τα άκρα δεν το αντέχουν αυτό. Τα άκρα δεν θέλουν να μιλάμε εμείς διαφορετικά. Δεν θέλουν να μπούμε σε μια λογική, όπως έλεγε ο πατέρας μου, ότι ακόμα και αν διαφωνούμε, βρε αδερφέ, μπορούμε να συνεπάρχουμε. Τι ωραία λέξη είναι αυτή. Κάτι που έγινε πολλά χρόνια μετά, ουσιαστικά όταν είδαμε τη Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ να συγκυβερνούν. Κάτι ουτοπικό τα χρόνια που το έλεγε ο Παύλος Μπακογιάννης.